Πάμε να ορίσουμε την αλλαγή. Η αλλαγή είναι η διαδικασία που σχετίζεται με τη μεταβολή, τη μετατροπή, τη μετάβαση και την αλλίωση. Ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του 2002 είχε πει για την αλλαγή ότι είναι η οριστική και πλήρης μετάβαση από μια κατάσταση που έχει συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένο σχήμα σε μια άλλη. Υπάρχουν δύο τύποι αλλαγών. Το ένα έχει να κάνει με τη διαδικασία της αλλαγής ή την αλλαγή της διαδικασίας και επίσης υπάρχει η προσωπική ή επιχειρησιακή αλλαγή ανάπτυξης, όπως την ονομάζουμε. Η αλλαγή μπορεί να υφίσταται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έτσι. Και αφορά τον καθένα ατομικά, αλλά και συλλογικά. Σημαντική για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για έναν άνθρωπο, είτε για μία εμπορική επιχείρηση. Η αλλαγή είναι αναγκαία για την ανάπτυξη. Σκεφτείτε, ό,τι είναι σήμερα επιτυχημένο μπορεί αύριο να θεωρείται ξεπερασμένο? Σίγουρα. Πάρτε σαν παράδειγμα την κατηγορία των υπολογιστών ή των κινητών τηλεφώνων. Αυτό που θεωρούσαμε super wow, καινοτόμο κτλ. Πριν από 2, 3, 5, 10 χρόνια, σήμερα μπορεί να είναι μουσιακό είδος. Αν ναι, λοιπόν, για ποιους λόγους θα μπορούσατε να τους απαριθμίσετε? Θεωρείτε ότι ανταποκρίνεστε εσείς προσωπικά εύκολα στην αλλαγή? Είναι σημαντικό, πιστεύετε, να υιοθετούμε εύκολα τις αλλαγές που προκύπτουν στο εργασιακό μας περιβάλλον? Ρητορικές ερωτήσεις, σκεφτείτε ο καθένας ξεχωριστά μέσα του.